Στο τραπέζι του Υπουργείου Ανάπτυξη φαίνεται ότι είναι η σκέψη για μείωση των ωρών λειτουργία των καταστημάτων το χειμώνα με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργεια. Η ιδέα που έχει πέσει στο τραπέζι είναι να μειωθεί μέσα στο χειμώνα και ειδικά το απόγευμα για κάποιε ώρε η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων. Το ενδεχόμενο αυτό το βλέπουν με καλό μάτι κάποιοι φορεί του εμπορίου, όπω για παράδειγμα ο Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκη αλλά και ο Εμπορικό Σύλλογο Αθήνα που συμφωνεί υπό όρου. Αντίθετα, δεν φαίνεται να το βλέπουν με καλό μάτι οι μεγάλε επιχειρήσει ελληνικέ και ξένε και ειδικά οι αλυσίδε των σούπερ μάρκετ, θεωρώντα ότι το όφελο θα είναι ελάχιστο και οι συνέπειε ιδιαίτερα αρνητικέ σε μια σειρά πραγμάτων όπω η απασχόληση, ο τζίρο των επιχειρήσεων και η εξυπηρέτηση των πολιτών. Το θέμα έχει δημιουργήσει ήδη εντάσει, οι οποίε αναμένεται να αυξηθούν το επόμενο διάστημα. Το θέμα του ωραρίου συζητήθηκε και στη συνάντηση που είχε το μεσημέρι μέρη τη Τετάρτη ο Υπουργό Ανάπτυξη και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη με εκπροσώπου των σούπερ μάρκετ και των μεγάλων πολυκαταστημάτων. Ο Υπουργό έβαλε στο τραπέζι μια σειρά από θέματα που έχουν να κάνουν με τον περιορισμό τη κατανάλωση στην ενέργεια, τη μείωση του ενεργειακού κόστου και βέβαια τον περιορισμό των αυξήσεων. Πάντω, μια πιθανή μείωση κατά δύο ώρε του ωραρίου συνεπάγεται με μείωση περίπου κατά 50% τη κατανάλωση ενέργεια για αυτέ τις ώρες ή 5 έως 7,5% του συνολικού ημερησίου κόστους. Το ζήτημα βέβαια είναι εάν με αυτήν την κίνηση περιοριστούν και κάποιες ανατιμήσεις που περνάνε σωριδόν στα ράφια. Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει θέσει από μόνος του και επίσημα θέμα μειωμένου ωραρίου κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες λόγω των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί από την ενεργειακή κρίση. Εμείς ε, χθε πήραμε μία απόφαση και τη βγάλαμε στον αέρα για μείωση του ωραρίου. Μείωση του ωραρίου κατά 6 ώρες τη βδομάδα, κατά 25 ώρες το μήνα, πράγμα το οποίο δημιουργεί μια μείωση της κατανάλωσης της τάξης του 15% στους σύνολό και ίσως και παραπάνω. Ε, αυτή είναι η απόφαση, ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση. Δεν ήταν εύκολο να αποφασίσει να μειώσει τις ώρες της αγοράς, αλλά κατά την πήραμε λόγω των συνθηκών. Πάντω, ο κύριο Φιλιππίδη ξεκαθάρισε πω δεν τίθεται ζήτημα απόλυση υπαλλήλων, αφού η αγορά θα δουλεύει 45 ώρε, ενώ οι υποχρεωτικέ ώρε εργασία είναι 40. Έτσι, ο ΕΣΤ προτείνει να μην ανοίγουν καθόλου τα καταστήματα τι Κυριακέ και το ωράριο λειτουργία να διαμορφωθεί ω εξή. Από Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο να είναι ανοιχτά από τι 10 το πρωί έω και τι 4 το απόγευμα και Τρίτη, πέμπτη και παρασκευή από τις 10 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα.